Πρωθυπουργό και όχι μόνο, λέει ότι αυτέ οι ευρωεκλογέ είναι πάρα πολύ κρίσιμε. Είναι μόνο αυτέ οι ευρωεκλογέ κρίσιμε και γιατί. Είναι κα, κάθε, κάθε, εκλογική διαδικασία είναι πολύ κρίσιμη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι συγκεκριμένε θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ κρίσιμε. Καταρχά, γιατί υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ένα ακροδεξιό κύμα το οποίο έχει παρασύρει χώρε όπω είναι η Ολλανδία ήδη και ξαπλώνεται πολύ στην Γαλλία και τη Γερμανία και αποτελεί μια απειλή για του ευρωπαϊκού θεσμού και δεν αφήνει περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Δηλαδή πρέπει όλοι οι πολίτες της Ευρώπης και της Ελλάδας βέβαια να ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου για να προστατεύσουν τη δημοκρατία μας και να μην αφήσουν ευκαιρία σε ακραία κινήματα να εκμεταλλευτούν μια χαλαρή ψήφο για να διατρανώσουν τη θέση τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επίση, την επόμενη πενταετία θα κρυφθούν πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία μα αφορούν πολύ ω Ελλάδα, Όπω είναι ενδεχομένω η ενιαία αμυντική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσουμε, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ενιαία και δυνατή κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, ώστε να μην απειλείται η Ελλάδα. Τώρα είστε μια πολύ επιτυχημένη δικηγόρο στη δουλειά σα, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιο ήταν ο λόγο που σα έκανε να θέσετε υποψηφιότητα και τι είναι αυτό που πιστεύετε και θέλετε εσεί να προσφέρετε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς. Ε, θεωρώ ότι είναι μία μοναδική ευκαιρία για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο από ανθρώπους που έχουν μία διεθνή εμπειρία και έχουν εργαστεί και έχουν εργαστεί στο διεθνή χώρο και είναι κάτι το οποίο έχοντα πραγματοποιήσει αρκετού από τους στόχους μου στον επαγγελματικό χώρο θα ήθελα να συμβάλλω στη χώρα μου. Και επίση, επειδή προέρχομαι από τι Ηνωμένε Πολιτείε, βλέπω μια μοναδική πολιτική ευκαιρία ε, για ενίσχυση της διατλαντικής ε, παρουσίας της Ελλάδας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί κάπου η διατλαντική συμμαχία του ΝΑΤΟ συγκεκριμένα να αποδυναμωθεί. Ε, πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να εκπροσωπηθεί δυνατά η Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο και επίσης να ενδυναμωθεί, όπως είπα και πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής, έτσι ώστε να είναι ένας ισότιμος συνομιλητή με τις ΗΠΑ και να μπορέσει να διεκδικήσει ε, αυτά τα οποία δικαιούμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράλληλα να μπορέσει να εξελίξει μια σχέση με τι ΗΠΑ, η οποία υπήρξε ανταγωνιστική, αλλά και συνεργατική, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να, να υπεραμεινθούμε του δυτικού πολιτισμού βάσει αυτό που συμβαίνει στο γεωπολιτικό επίπεδο. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θεωρώ ότι περνάμε σε ένα πολύ σύνθετο πλέον πολιτικό πεδίο, ε, όπου πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε σύνθετε συμμαχίε και να δούμε τη μεγάλη εικόνα και αυτό που βλέπω εγώ και είναι ένα από του λόγου που με κάνει να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με σωστρέφεια, με τα, ακόμα και με τα καθημερινά μα προβλήματα. Πρέπει να έχουμε την καθολική εικόνα του τι συμβαίνει στο ενεργειακό, στο γεωπολιτικό, στη Μέση Ανατολή, και οπωσδήποτε να εκπροσωπούμε την Ελλάδα με δύναμη, με διεθνεί συνομιλητέ, να ενδυναμώσουμε την παρουσία τη Ελλάδα και την εκπροσώπησή τη. Ε, συγκεκριμένα της Νέα Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί είναι αυτό το οποίο κινεί διαδικασίε που έχουν αποτέλεσμα, όπως είναι το, το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο έχουμε απελπισμένα ανάγκη σε αυτή τη χώρα και με το οποίο παρένθεση δεν ευθυγραμμίζονται άλλες πολιτικές δυνάμεις και κομματικές δυνάμεις σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Οπότε πρέπει να πάμε με δύναμη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με δύναμη να διεκδικήσουμε κονδύλια για τη χώρα, με δύναμη να συνεχιστεί το Ταμείο ανάπτυξη και να διεκδικήσουμε και μια ενιαία ε, αμυντική πολιτική. Και όλα αυτά λοιπόν ενδυναμώντα μια Ευρωπαϊκή Ένωση να τη δώσουμε έναν ισότιμο ρόλο σε διαπραγματεύσει με τι ΗΠΑ και ευθυγράμμιση, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και πολιτικά και υπαρξιακά, αν θέλετε, ω Δύση σε αυτά τα οποία μένονται γύρω μα. Πολλοί λένε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν στέκει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η δική σας άποψη και τι χρειάζεται να γίνει ως προς την ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Σίγουρα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ταυτότητα. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μία ε, συνομοσπονδία, δεν είναι ένα Federation όπω είναι η Αμερική. Αυτό είναι στο DNA τη. Είναι πάρα πολύ δημοκρατική, είναι πάρα πολύ πολυσυλλεκτική και βασίζεται πολύ σε συνεργατικέ δυναμικέ. Αλλά νομίζω έχει έρθει μία ώρα κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει λόγω των δεδομένων αυτών απειλών και προκλήσεων. Εάν θέλει λίγο να, να, να προχωρήσει σε ενιαία πολιτική και σε ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι δύσκολο. Είναι πολυσυλλεκτική, έχει ε, αρκετά αργού ρυθμού ενόποίηση, αλλά έχει δείξει και αποτέλεσμα σε αρκετά θέματα. Τώρα όμω, νομίζω, είναι η, η στιγμή του μεγάλου νέου του μεγάλου όχι για την Ευρώπη. Ε, πραγματικά απειλούμεθα σε πολλά επίπεδα, και έχει έρθει η στιγμή να αποφασίσει η ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σπρώξει την, ε, την Ένωση σε ε, μια ένωση με πραγματικό αποτέλεσμα, δηλαδή με με αντίκτυπο και με, όπως λένε και στα αγγλικά, with teeth, με δόντια, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ισότιμη των άλλων υπερδυνάμεων. Και να μην είναι απλά μια ένωση στο επίπεδο το αναπτυξιακό ή του ελεύθερου εμπορίου ή της ελεύθερης διακίνησης. Έχει έρθει η ώρα να το περάσουμε αυτό σε ένα πραγματικό πολιτικό επίπεδο εξωτερική πολιτική. Εστιάζοντας περισσότερο στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε, την τεχνητή νοημοσύνη, από τη δική σα επαγγελματική εμπειρία, ποιε βλέπετε ότι θα είναι οι αλλαγέ που θα φέρει στη ζωή μα και ποιοι ενδεχομένω οι κίνδυνοι και πώ θα μπορούσε να ελεγχθεί από νομοσχέδια μέσα από την Ευρώπη. Ναι, ναι, καταρχά να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. Ε, ότι εμεί είμαστε λίγο πίσω στην Ευρώπη. Στην Αμερική, για παράδειγμα, έχουν επενδυθεί περίπου 70 δισεκατομμύρια σε τέτοιε τεχνολογίε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω, είναι γύρω στα 9 δι. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπεται πολύ, και αυτό είναι θέμα γιατί, όσο και να προσπαθήσει ρυθμιστικά ή νομοθετικά να το αντιμετωπίσει, και θα επανέλθω σε αυτό, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, όταν τρέχει αυτή η τεχνολογία με τέτοιου ρυθμού και έχει το απόλυτο προβάσμα η Αμερική, αντιλαμβάνεστε ότι ελέγχει το παιχνίδι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω έχει καταφέρει να έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Και στι 13 Μαου στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκε η νομοθετική πράξη για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε πολιτικό επίπεδο και σε αντικειμενικό, γιατί δίνει έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στα πράγματα. Και συγκεκριμένα, παρά το ότι θέλει, χρειάζεται βελτιώσει και δεν είναι ολοκληρωμένη ω νομοθετική πράξη, παρόλα αυτά προσεγγίζει το θέμα τη τεχνητή νοημοσύνη με βάση το βαθμό επικινδυνότητα για τον πολίτη. Οπότε απαγορεύει τη χρήση κάποιων προϊόντων τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία ε, εμπεριέχουν χρήση βιομετρικών πληροφοριών. Έτσι, την οπτική μα εικόνα, έτσι ώστε να παρακολουθούμαστε και να ελεγχόμαστε ή αυτή να αναπαράγεται στα μέσα με έναν τρόπο τον οποίο δεν εγκρίνουμε. Δίνει κάποιε τέτοιε προστασίε πολύ βασικέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε και το κίνδυνο και τώρα στι εκλογέ. Ότι μπορεί κάποιο αυτή τη στιγμή να πάρει την εικόνα μου και να με δείξει στα μέσα μαζική ενημέρωση ω εκλεγμένη. Οπότε, ο κοινό παρονομαστή αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει να υπάρχει η ανθρώπινη επιτήρηση στα προϊόντα αυτό. Είναι σημαντικό. Η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να τρέξει χωρί την παρέμβαση από ένα σημείο και μετά του ανθρώπου. Ε, και να εξηγήσω αυτό ότι υπάρχουν πολλά στρώματα τεχνητής νοημοσύνη. Κάποια τα έχετε ήδη δει στην καθημερινότητά σα, όταν μπαίνουμε σε μία ιστοσελίδα και βγαίνει ένα chat box και μα λέει πώ να βοηθήσω. Αυτό είναι ήδη τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είναι ακίνδυνη. Ε, η τεχνητή νομοσύνη με την οποία τώρα ασχολούμαστε και θέλει ε, να τη δούμε πολύ σοβαρά είναι αυτή η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού. Ε, δημοσιογραφικού, οπτικού, χωρί παρέμβαση ανθρώπινη. Δηλαδή, μπορεί να, να συνθέσει και να επεξεργαστεί πληροφορία και να παράγει χωρί καμία ανθρώπινη επέμβαση πρωτότυπου υλικό. Αυτό εκεί θέλει μία προσοχή ε, και στη διαδικασία και κυρίω στο αποτέλεσμα και τη χρήση του. Αντιλαμβάνεστε κίνδυνο για τη δημοκρατία, για τι εκλογέ, για την παραπληροφόρηση, ε, για όλα. Και κυρίω προποθέτει ένα αρκετά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ε, ανθρώπων τα οποία χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα ώστε να μπορούν εύκολα να διακρίνουν ε, το, το προϊόν, το παράγωγο τη τεχνητή νοημοσύνη ε, και να εξασφαλίσουν μια διαφάνεια. Στι ΗΠΑ αυτό προ το παρόν έγκυται στη διακριτική ευχέρεια των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Δηλαδή, οι ίδιε έχουν αναλάβει κάποιε δεσμεύσει για να εξασφαλίσουν ε, ότι θα υπάρχει διαφάνεια και ηθική ε, στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ότι όταν υπάρχει τέτοιο παράγωγο ε, προϊόν, θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ότι αυτό είναι προϊόν τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα και, και σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα που δεν είναι εκεί στην τεχνολογία αντικειμενικά. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα φόρουμ πολύ πιο δυνατό για να υπάρχει μια γραμμή άμυνα. Ε, αλλά όχι μόνο γραμμή άμυνα, θα πρέπει να δούμε και πώ μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, να μην υπάρχει μόνο φόβο, να μην υπάρχει μόνο αντιμετώπιση. Ε, να δούμε και πώ μπορούν αυτά τα εργαλεία να αξιοποιηθούν για του Έλληνε. Γιατί ε, δηλαδή, μερικά από αυτά είναι εξαιρετικά, ειδικά στον χώρο του marketing, ε, στον χώρο του, του, να προβληθεί μια μικρομεσαία, για παράδειγμα, ε, επιχείρηση ελληνική σε παγκόσμιο κοινό, με πολύ μικρό κόστο. Γιατί τα εκτείνω όμω είναι και τέτοια εργαλεία τα οποία μπορούν ας πούμε, να τονώσουν πολύ την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία. Μπορούν να μα συνδέσουν με πολύ μεγάλε αγορέ. Ε, μπορούν να μα δώσουν πληροφόρηση, την οποία. και αναφέρομαι συνηθέ μικρομεσαίε, γιατί είναι το πάθο μου είναι επιχειρηματικότητα. Ε, με πολύ μικρό προπολογισμό, με πολύ μικρό budget, με εργαλεία τη νοημοσύνη, μπορούμε να ανοιχθούμε σε παγκόσμιε αγορέ και έχουμε μια πληροφόρηση που κανονικά θα θέλαμε ολόκληρε Ομάδε για να μα την παρέχουν. Ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά στην τηλεϊατρική, πάντα με επιτήρηση ιατρών βέβαια. Είχα ίδια μια εμπειρία πρόσφατα στην Ελλάδα, είχα ρωτήσει με γρήπη και μπορούσα να βάλω στο chat GPT μια φωτογραφία ακτινογραφία και μου έβαλε ομολογουμένω ακριβή διάγνωση, το οποίο δεν το συνιστώ βέβαια. Θέλω οπωσδήποτε ιατρική παρέμβαση, αλλά σκεφτείτε πόσο παρα... παραγωγικοί μπορούν να γίνουν οι γιατροί μα και πόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι η παροχή, για παράδειγμα λέω τώρα. Ιατρική βοήθεια σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε απομακρυσμένε περιοχέ με αυτά τα εργαλεία. Το ίδιο και για την εκπαίδευση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να, να μένει στην εξίσωση, να υπάρχει συναισθηματικό κρίκο πάντα ο ανθρώπινο παράγοντα, γιατί είναι γεγονό και εκεί πάει το πράγμα ότι μπορεί να τρέξει την εκλογή τελείω αυτόνομα. Κλείνοντα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προ του ψηφοφόρου σα για τι εκλογέ αυτέ. Τι άλλο για να μην ξεχνιόμαστε, ψηφίστε με. Χριστοπούλου Παναγιώτα Νιώβη, είμαι η προτελευταία στο ψηφοδέλτιο. Δεν έχω αναγνωρισιμότητα, αλλά σα καλώ να με γνωρίσετε. Σα καλώ να διαβάσετε το βιογραφικό μου. Κάνω μια μεγάλη προσπάθεια. Ε, έχω πολλού κρουσέ με την Ελλάδα. Εδώ μεγάλωσα από αυτό το Πανεπιστήμιο τη Νομική Σχολή, από πριν αρχίσω αυτή μου την πορεία στο εξωτερικό. Είμαι ένα παιδί του πρώην μου brain drain. Έφυγα στο εξωτερικό για να βρω πιο πολλέ εξωκρατικέ ευκαιρίε. Και θα ήθελα τώρα να προσφέρω στη χώρα μου και να ενισχύσω τη φωνή αυτή τη καινοτομία Τη ελληνική που διαπρέπει στο εξωτερικό και να μπορούσα να συνδεθώ με την πατρίδα μου σε ένα τέτοιο πλαίσιο εκπροσώπησης ε, στα διεθνή φόρα.